Ο κ. Κεκλέο το έδινε, εμείς δεν το ξέρουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω γνώμη. Να σου πω μια κουβέντα. Είχε συμφωνηθεί. Δεν το είχα συμφωνήσει εγώ. Άσχετα ότι δεν είχε κλείσει συμφωνία. Είχε συμφωνηθεί η αναμόρφωση των κριτηρίων, ώστε να μην αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων λόγω του ότι πέφτανε τα εισοδήματα και αυξανόταν αυτός ο αριθμός χρόνο με το χρόνο. Ούτως ώστε να έχουμε ένα σταθερό αριθμό ανθρώπων που θα ενισχύουν. Άρα με κάποια αυτό, μορφή, με κάποια μορφή κύριε. Αυτό μέχρι την κατάργηση διαθέτει. Για ένα λεπτό, πόσοι θα το χάναν το ΕΚΑΣ, δηλαδή με αυτά που είχατε σχολιάσει. Κανένα δεν θα το χάνε. Δεν θα αυξανόταν κάθε χρόνο η μείωση των εισοδημάτων. Αυτό είναι. Δεν θα αυξανόταν και αυτό. Αλλά δύο λεπτά τώρα, Βασίλη, να σου πω κάτω. Αυτό τώρα το. Δεν γίνεται όμω. Κάθε φορά οι προηγούμενοι κακοί τα είχαν κάνει. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμω να ζούμε και υπό την τρομοκρατία ότι πότε θα στη δώσει εσένα να αρχίσει να φωνάζει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμένα δεν μου την έδωσε με μα δεν γίνεται όμως έτσι. Κουβάλε στήλη και εγώ είπα ότι σε παρέστηρα λεκτικά, ας πούμε, στο τι σου είπα αυτό, αλλά εσύ είχες υψώσει τον τόνο της φωνής σου όταν εγώ σου είπα μην τον δίνεις κιόλας, γιατί ήταν, ο τρόπος ήταν απαράδεκτος. Όταν με συγχωρείς. Λέει με βεβαιότητα. Το λέω με την γνωριμία μας τόσα χρόνια. Όταν η κυβέρνηση είχε αποφασίσει, πρέπει να μας φέρει και το ντοκουμέντο. Εντάξει, να στο φέρει, αλλά τι να του ρίξεις και να ποτήρεις το κεφάλι επειδή στο φέρνει. Έτσι περάσαν και τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ενώ νομίζω ότι άμα φωνάζετε δεν περάσει. Δεν ήταν επιχείρημα όμως αυτό. Αλλά, δεν ήταν αλλά, επιχείρημα αυτό. Νομίζω ότι αν φωνάζετε θα περάσουν τα. Όχι, αν είναι ψέματα. Όχι. Κοιτάξτε, μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να πω κάτι. Είμαστε όλη μέρα και ακούμε πράγματα τα οποία είναι όλα ψέματα. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι, πώς να πω, εντάξει μπορεί και ο συνάδελφος να ανέβασε τον τόνο, αλλά είναι συνέχεια, είμαστε σε μια κατάσταση όπου ακούμε μόνο ψέματα και τα ακούμε δύο χρόνια, είναι μια κατάσταση απόρριτη. Στάσου μισό λεπτό. Εδώ πέρα, φτάσαμε στο εξής. Υπήρχε μια χαχόλικη αντιμετώπιση επί χρόνια όλων των κυβερνητικών των τότε, εσένα, του Κικέρογλου, του οποιοδήποτε ας πούμε, που είχε καταντήσει να μην βάζει το αφορείτε στον δρόμο. Ναι, ψέμα αλλά όμως, και, με ψέματα. Αλλά και αυτές οι συμπεριφορές των οδηγούς στο ανάποδα αποτέλεσμα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ είμαι εναντίον αυτών, αλλά προσέξτε. Δηλαδή, χθες ο Φίλης κοντέψε να τον εδίνουν που είναι να κάνει μια εκδήλωση. Δεν λειτουργεί. Είμαι εναντίον όλων των προπυλακισμών και τα λοιπά και των βιαιοτήτων. Ωστόσο, κάποια στιγμή έχει χαθεί η υπομονή, δηλαδή το ψέμα. Είναι κάτι το απίθανο. Προσέξτε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχετε δει, 25 του μήνα βγήκε το ΦΕΚ που δίνει όλες τις ενεργειακές ΔΕΚΟ. Αποκρατικοποιούνται όλες. Όλες. Με νούμερα. 66%, το 35% ολόκληρο των ΕΛΠΕ. Τώρα, την ίδια μέρα, προσέξτε, βγάζει ανακοίνωση το Υπουργείο του κ. Σκουρλέτη. Την ίδια μέρα, παιδί μου, 25 εδώ, 25 εδώ, προσέξτε. Και λέει, η αποκρατικοποίηση των εταιριών του ενεργειακού τομέα δεν αποτελούν προτεραιότητα, ούτε υπάρχει σχετικός σχεδιασμός. Δηλαδή, μπορεί να τρελαθείς. Ναι, εντάξει. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει. Εγώ τώρα δεν θα κάνω τον ειδικό κήρυκα. Ούτε θα προφανώ θα αναπευθύνομαι εγώ στον Κεκέρογλου να του κάνω υποδείξεις. Αλλά όσο μας πέφτει λόγο, γιατί υποτίθεται ότι παίζουμε και ψυχοδεσπότες εδώ. Ναι, ναι. Αυτό που λες εσύ, τι σημαίνει, ότι εν ονόματι του ότι λέει, μπορεί να λέει ψέματα κατά την πρόταση. Όχι, μπορεί. Μπορεί να γίνει χαμός. Δεν γίνεται έτσι. Το ψέμα είναι. Αν πιστεύει ο κ. Κεκέρογλου ή εσύ, αν πιστεύετε ότι λέει ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να το καταγγείλετε με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά όχι με αυτόν. Ναι, παιδί μου, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε δύο λεπτά να ηρεμήσουμε τα πάντα. Αλλά εδώ μπορείτε να δεχτείτε. Στάσου, Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν γίνεται χωρίς αυτή τη λογική. Τη μέρα που βγάζει ένα ΦΕΚ για πώληση τη ΔΕΗ και των πάντων να βγαίνει και ανακοίνωση του Υπουργείου. Αυτό. Είναι το εσένα ψέμα, ξέρεις πόσα ψέματα του. Θα μπορούσα να σε κατηγορήσω για βρες, για βρες. Τι θα πρέπει να σε βρίζουνε. Για βρες, λοιπόν, εγώ ως κυβερνητική εκπρόσωπος. Θα μπορούσα να σε κατηγορήσουνε, λέω. Όχι, 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 θα βρει ψέμα. Πέρα. Όχι, θα με κατηγορήσουνε, θα μου το φέρει το ψέμα μου. Εγώ ψέμα δεν έχω πει ποτέ. Ούτε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ποτέ. Έλεγα την αλήθεια και μπορεί να ήταν εις βάρος μου πολιτικά. Έλεγα όμως την αλήθεια. Ναι, 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 καλά, θα γιάσεις. Εδώ όλη μέρα. Ναι. Όχι. Εδώ όλη μέρα. Εγώ έφερε στην καταστροφή μας, έτσι δεν θα έχουμε χαρτιά υγείας. Εντάξει τώρα, καλά. Γιατί καλά. Και γιατί υπογράψανε, Γιώργο? Γιατί υπογράψαν το καλοκαίρι? Ας μην υπογράφανε. Περήφανη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, να μην έχουν τίποτα. Παρακαλώ. Πάμε στην Αμαλία.